Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η πρώτη εκπομπή του διαδικτυακού τηλεοπτικού σταθμού μας της Οδύσσιας μετά από αυτή την 12μηνη παύση. Της Οδύσσιας, την οποία όπως θα γνωρίζετε έχουμε χαρακτηρίσει ως το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο. Και όπως όλοι γνωρίζετε, σε κάθε περίοδο κατοχής και δουλείας είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα κρυφά σχολιά, διότι διαδραματίζουν και αυτά τον εθνικό τους ρόλο. Και αν κάποιος νομίζει ότι αυτή την περίοδο δεν είμαστε υποκατοχήν και δουλεία, προφανώς σκέπτεται αφελώς. Δυστυχώς, το σημερινό σχολείο, αντί να επιτελεί τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε, που είναι να παρέχει παιδεία στους μαθητές, να διαμορφώνει ήθος και χαρακτήρα και να μεταλαμπαδεύει τα ιδανικά και τις αξίες και την παράδοση του γένους, σύν το χρόνο μεταλλάχθηκε σε κέντρο χειραγωγήσεως των μαθητών, των ευάλωτων μαθητών θα προσέθετα, και εφαρμογής της προπαγάνδας της νέας τάξεως. Η συγκεκριμένη εκπομπή, όπως ενδεχομένως θα έχετε ξαναδεί στις παλές εκπομπές του σταθμού, φέρει τον τίτλο «Ελεύθερον το εύψυχον», το οποίο σημαίνει ότι για να είσαι ελεύθερος, προϋπόθεση είναι να είσαι και γενναίος. Ο δηλός, δηλαδή, είναι δεδομένο ότι πάντοτε θα είναι σκλάβος, θα είναι υπόδουλος. Και στη συγκεκριμένη εκπομπή θα παρουσιάζουμε βεβαίως τέτοια παραδείγματα, τα οποία και θα ανυψώνουν το ηθικό του λαού και το φρόνημα, και βεβαίως πολλά παραδείγματα ηρωικών πράξεων από την ιστορία μας και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε όλα στο νέο πρόγραμμα, το οποίο σύν Θεώ θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Αποψινός προσκεκλημένος, ένας άνθρωπος, ο οποίος αντί της βολής επέλεξε τον αγώνα, τον προσωπικό, ο οποίος βεβαίως δεν ήταν χωρίς κόστος, είχε μάλιστα μεγάλο κόστος πάνω του. Και τον παρουσιάζω ευθύς αμέσως, είναι ο γέρον Σάββας Λαβριώτης, μοναχός Αγιορείτης. Γέροντα Σάββα, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Και ιδιαίτερη ευλογία θα έλεγα, διότι είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από την 12μηνη αυτή η παύση και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας ένα γέροντα. Και για μας είναι τιμή και ευλογία να είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε εδώ μαζί. Έχετε ξεκινήσει από τους πρώτους, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, τον αντικουμενιστικό αγώνα. Μάλιστα, είχαμε τη χαρά να σας έχουμε και παραμονές της ψευδοσυνόδου αυτής, η οποία έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι πέρσι τον Ιούνιο. Είχαμε κάνει εκπομπή λίγες μέρες, νομίζω 2-3 μέρες πριν τη σύνοδο. Ναι, ναι. Θα ήθελα να μας πείτε πώς, γιατί δεν είχαμε έκτοτε την τύχη να σας έχουμε πάλι. Σας είχαμε προς το τέλος, ας πούμε, της πρώτης περίοδου του σταθμού και σας έχουμε πάλι και στο ξεκίνημα. Όλο αυτό το διάστημα, τι συνέβη, θα τα πούμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής, αλλά ξεκινήσουμε πρώτα από τη σύνοδο η οποία έγινε εκεί στο Κολυμπάρι. Είχαμε μιλήσει διεξοδικά για τη σύνοδο και πριν γίνει, με τα κείμενα τα οποία είχαν βγει στην δημοσιότητα από το Πατριαρχείο για το τι θα συζητηθεί και τι θα ψηφιστεί, τα οποία και ψηφίστηκαν, και μετά τη σύνοδο κάναμε διάφορες ομιλίες ως Αγιορείτες Πατέρες και μεμονωμένα, ναι, που ενημερώσαμε καθηκόντως τον Ορθόδοξο πιστό λαό το τι έγινε στη σύνοδο. Διότι δυστυχώς υπάρχει μια παραπληροφόρηση στο τι έχει συμβεί. Δεν εξηγούν οι επιμένες, οι επίσκοποι και οι ιερείς, οι περισσότεροι, το τι συνέβη. Και δυστυχώς όχι μόνο δεν παίρνουν θέση εναντίον του οικουμενισμού που κηρύχθηκε σε αυτή τη σύνοδο και νομιμοποιήθηκε, αλλά συμπορεύονται. Ναι. Και προσπαθούν, νομίζω, στην πορεία να την νομιμοποιήσουν αυτή τη σύνοδο, η οποία βεβαίως... Η σύνοδος είναι νομιμοποιημένη.
υποποιημένη, κατά νομιμοποιημένη. Καταρχάς δεν ήταν ούτε το μισό ορθόδοξο πλήρωμα. Έλειπαν τέσσερα πατριαρχία. Επομένως, το Ρωσίας, Αντιοχίας, Βουλγαρίας και Γεωργία. Ναι. Άρα ήταν σύνοδος σε ατομικό επίπεδο, το κάνανε μεταξύ τους, τι ακριβώς. Καταρχήν, και η σύνοδος έτσι όπως έγινε, καταλήθηκε το συνοδικό σύστημα. Δηλαδή, από ό,τι ξέρουμε εμείς, η Εκκλησία έχει το συνοδικό σύστημα. Δεν έχουμε ένα Πάπα ο οποίος αποφασίζει, όπως η Παπική, και διατάζει και οι άλλοι πρέπει να υπακούσουν υποχρεωτικά. Σε αυτήν τη σύνοδο όμως, που ήταν βάσει των δεδομένων της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, κατά τα πρότυπα της Δευτέρας Βατικανίου Συνόδου, Μάλιστα. Καταλήθηκε το συνοδικό σύστημα. Ήταν το πρώτο κακό που έγινε, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, αντί για να έχουν ψήφο όλοι οι επίσκοποι και να ενημερώσουν καθηγόντως και το ποιμνιό τους, γιατί κάθε επίσκοπος είναι υπεύθυνος για το ποιμνιό του. Εννοείται. Και φεύγοντας για να πάει σε μια σύνοδο, θα πρέπει να ενημερώσει το ποιμνιό του τι θέματα θα συζητηθούν και γυρίζοντας θα πρέπει πάλι να ενημερώσει το τι ψήφισαν. Ακριβώς. Και το τι ψήφισε, το τι υπόθηκε και αν αυτά ήταν ορθόδοξα. Ποιοι το έκαναν αυτό? Κανένας επίσκοπος. Επομένως θέλουν το πιστό λαό στο σκοτάδι να μην γνωρίζει τι έγινε. Τα κείμενα ήταν ήδη είχαν ψηφιστεί πριν. Ήταν μιλημένα τα πάντα. Μάλιστα. Δεν πήγαν εκεί για να ψηφίσουν κάτι καινούριο ή να συζητήσουν κάτι. Ακόμα και η Εκκλησία της Ελλάδας, η οποία είχε βέτο στο έκτο θέμα, το οποίο μιλούσε για την, ας το πούμε, αναγνώριση των άλλων των αιρετικών ως Εκκλησία και είπε να βγει το επίμαχο, η επίμαχη πρόταση που τους κατοχυρώνει στις Εκκλησίες και εκεί πάλι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν το έκανε. Δηλαδή, από ό,τι βλέπουμε, ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό. Απλώς, αυτό που είπαμε ότι καταλήθηκε το συνοδικό σύστημα, αντί για να ψηφίσουν όλοι οι επίσκοποι, ψήφισε μόνο ο επικεφαλής της Εκκλησίας, ο επικεφαλής της Εκκλησίας που συμμετείχαν. Μάλιστα. Δηλαδή, ψηφίσαν στην ουσία 10 επίσκοποι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το συνοδικό σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει ψήφος όλων, έτσι. Όλων των επισκόπων. Και η παρουσία όλων ενδεχομένως. Και η παρουσία όλων των επισκόπων. Κάποιοι δεν παρέστησαν, έτσι. Ναι, κάποιοι για πολιτικούς λόγους και κάποιοι για δογματικούς λόγους. Δηλαδή, και για πολιτικούς λόγους. Το Πατριαρχείο της Ρωσίας δεν έχει θέμα με τον οικουμενισμό. Ήδη έχουν κατοχυρώσει τον οικουμενισμό από πριν. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο Πατριάρχης Ρωσίας και ο αιρετικός Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκαν στην Κούβα, στην Αβάνα της Κούβας και εκεί υπόγραψαν 30 σημεία τα οποία αλληλοαναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο τις εκκλησίες τους, τα μυστήριά τους, ότι δηλαδή Μάλιστα. η παπική εκκλησία πλέον, όχι η αιρετική ας πούμε, η παρασυναγωγή όπως την ονομάζουν οι πατέρες, είναι κανονική εκκλησία με αποστολική διαδοχή, με μυστήρια. Αυτά τα έχουν υπογράψει οι Ρώσοι πριν από τη Σύνοδο. Πολύ πιο Μάλιστα. απροκάλυπτα από ό,τι έγινε στη Σύνοδο της Κρήτης. Γιατί ξέρετε, στη Σύνοδο της Κρήτης τα κείμενα είναι ίξης αφίξης. Θα πρέπει κάποιος να τα αναλύσει θεολογικά για να μπορέσει να καταλάβει τι λέει. Αλλά και αυτό πάλι αποδεικνύει ότι δεν είναι ορθόδοξα. Τα ορθόδοξα πάντοτε ήταν ξεκάθαρα. Να ρωτήσω κάτι, Γέροντα. Ο βασικός στόχος της Συνόδου ήταν η ένωση με τους παπικούς ή ο οικουμενισμός? Τι από τα δύο ήταν το Η ένωση με τους παπικούς το είναι μέσα στο σχέδιο του οικουμενισμού. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι ο οικουμενισμός. Βεβαίως. Ο οικουμενισμός ξεκίνησε πριν από 115 χρόνια μια εγκύκλιο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιακήμ του Τρίτου, ο οποίος έλεγε μέσα αυτά τα οικουμενιστικά ανοίγματα τα οποία θέλει να κάνει η Εκκλησία μας προς τους αιρετικούς. Μάλιστα. Τα οποία στην ουσία θέλουν να ενωθούμε με τους αιρετικούς χωρίς όρους. Απλώς να γίνει μια ένωση για να μας και αυτή η ένωση. Και τους αλλοθρίσκους βεβαίως, έτσι. Με όλους, αυτό είναι αργότερα. Αυτό είναι ένας. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο. Της πανθρησκείας. Ναι, πρώτα πρέπει να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί. Σε εισαγωγικά. Αυτό λέγεται οικουμενισμός, για να το πω. Ναι, λέγεται διαχριστιανικός συγκριτισμός. Μάλιστα. Ενώ όταν θα ενωθούν όλες τις θρησκείες, αυτό είναι ο οικουμενισμός. Είναι ο διαθρησκειακός συγκριτισμός. Οικουμενισμός. Ναι. Ο οικουμενισμός, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, Μάλιστα.
Από εκεί ξεκινάει ο οικουμενισμός, ο διαχριστιανικός οικουμενισμός, και έρχεται με το όργανο, το κυρίως όργανο του, που είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ακριβώς. Που ο αείμνηστος καθηγητής θεολογίας Κωνσταντίνος Μονατίδης το ονόμαζε Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων. Πολύ σωστά. Και είναι. Και είναι, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι εκκλησίες και δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Ακριβώς. Διότι στην ουσία αυτή η σύνοδος κατέλησε το άρθρο εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μία εκκλησία έχουμε. Τι λέτε. Ναι. Δεν έχουμε πολλές εκκλησίες. Αυτό έχουν... είναι το άρθρο 6 που είπατε προηγουμένως. Όχι, το άρθρο 6 είναι. Τι ακριβώς λέει. Είναι, το άρθρο 6 λέει ότι αναγνωρίζουμε την ύπαρξη, αποδεχόμαστε την ύπαρξη άλλων. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Άλλων χριστιανικών εκκλησιών, εκτός δηλαδή την Ορθόδοξη, ότι υπάρχουν, ναι, και άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Ότι δηλαδή και οι Προτεστάντες, ναι, ότι είναι εκκλησίες. Ναι, ότι είναι εκκλησία. Μάλιστα. Δεν τους ονομάζει καν αίρεση. Σε αυτή τη σύνοδο δεν υπήρχε η λέξη αίρεσης και αιρετικός. Που για να, μάλιστα, καταλάβετε. Μία σύνοδος, ναι, καταρχήν γίνεται γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα μέσα στην εκκλησία και γίνεται μία σύναξη των επισκόπων, η οποία ονομάζεται σύνοδος, για να λύσουν τα θέματα, τα φλέγον θέματα που υπάρχουν. Κυρίως η σύνοδος στην εκκλησία της, την Ορθόδοξη Εκκλησία, συγκαλείται για να αντιμετωπίσει αιρέσεις. Ακριβώς. Είναι η μοναδική σύνοδος που τη συγκάλεσαν για να μην αντιμετωπίσουν αιρέσεις, δεν αντιμετωπίσαν αιρέσεις, αλλά για να υιοθετήσει κατοχύρωσαν αιρέσεις. Ότι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Εκκλησίες. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μόνο από αυτό αποδεικνύεται αυτή η σύνοδος ότι είναι αιρετική. Ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη παράδοση. Γιατί, ξέρετε, μάλιστα, στην Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουμε μόνο τις οικουμενικές και τις Ορθόδοξες τοπικές συνόδους, αλλά έχουμε και αιρετικές και ληστρικές συνόδους. Τι σημαίνει ληστρική σύνοδος? Ληστρική όταν υπήρχε βία. Όταν υπήρχε βία στη σύνοδο. Αιρετική όταν αποφασίσαν αιρετικά και δεν ήταν ορθόδοξα τα δόγματα που περιέχουν. Βία τι εννοούμε? Διότι νομίζω ότι άκουσα το χαρακτηρισμό ληστρική για τη σύνοδο του Κολυμπαρίου. Ναι, ληστρική κανονικά είναι αιρετική. Αιρετική, ναι, μάλιστα. Αιρετική, ναι. Ναι, ναι. Αιρετική και ψευδοσύνοδος. Όπως υπάρχουν στην ιστορία μας, έχουμε πάρα πολλές ψευδοσύνοδους. Τη Φεράραφου Ζαντία, τη Ιερία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές που ενώ. Και πολλές είχαν τα γνωρίσματα των οικουμενικών συνόδων, ότι τις είχε συγκαλέσει η Αυτοκράτορας, είχαν πάρει μέρος όλα τα Πατριαρχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα δόγματα και αυτά που αποφασιζόταν δεν ήταν ορθόδοξα, μάλιστα, αποδεικνύονταν εκ των υστέρων, που την απόρριπτε και ο λαός, αλλά και ο ευσεβής κλήρος, ότι ήταν αιρετική. Και αυτό είναι το κριτήριο μια συνόδου, αν είναι ορθόδοξη ή αν είναι αιρετική. Αν τα δόγματα, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι ορθόδοξα. Τι αυτά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, εγώ την απάντηση την ξέρω, αλλά είναι για να ακούσουν και αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Θα ισχυριστούν κάποιοι ότι έχουν αλλάξει εποχές, είμαστε πλέον, έχουμε εξυγχρονιστεί. Τι σας πειράζει, ας πούμε, να κάνουμε την ένωση με τους παπικούς και ενδεχομένως και παραπέρα, έτσι. Βεβαίως, εγώ ξέρω ότι η απάντηση είναι αρνητική, αλλά θα ήθελα να το ακούσω και από το δικό σας στόμα, διότι δεν γνωρίζει ο κόσμος τους κινδύνους. Λέει, εντάξει, έχουμε εξελιχθεί και τι μας πειράζει. Έλα μωρέ, λέει, περίπου στα ίδια είμαστε, ενώ υπάρχουν διαφορές δογματικές πολύ σημαντικές με τους παπικούς. Αλλά ο κόσμος, επειδή ακριβώς έχει άγνοια και δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, θα πει, έλα μωρέ, και τι έγινε, γιατί καθόμαστε και μαλώνουμε και δεν κάνουμε την ένωση να τελειώνουμε. Τότε δεν θα χρειαζόταν και οι Άγιοι Πατέρες να μαλώνανε, σε εισαγωγικά πάλι, και να φωνάζανε και να δίνανε τη ζωή τους και να μαρτυρούσανε και να ομολογούσανε ανά τους αιώνες για το δόγμα, να κρατήσουν το δόγμα απαραχάρακτο. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όπως είπανε, δεν είχαν πει πόσοι μάρτυρες που είπανε «Ημείς βουλόμεθα αποθανήν ή λατινίσε ποτέ», ναι, αντί, ναι, να εκλατινιστούμε. Έτσι. Δηλαδή ούτε μία κεραία δεν αλλάξανε. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία. Ακριβώς, δεν αλλάξανε, προτίμησαν να μαρτυρήσουν, να πεθάνουν. Και έρχονται τώρα οι σύγχρονοι νεοέλληνες, δεν ξέρω αν είναι και από τον κλήρο, δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Να τους πούμε με τα πατέρες καλύτερα. Ναι. Οι οποίοι λένε, έλα μωρέ, και τι έγινε. Κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι θέμα σωτηριολογικό. Ακριβώς. Δηλαδή,
Από ό,τι ξέρουμε από τους πατέρες και από την ιστορία της Εκκλησίας, η αίρεση εισάγει τον πνευματικό θάνατο. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι τα πράγματα αλλάζουν, διότι έχουμε παραλάβει από τον Απόστολο Παύλο ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον αυτός και εις τους αιώνας. Το δόγμα και ο Θεός δεν αλλάζει. Ακριβώς. Έτσι. Όπως σας είπα προηγουμένως... Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβει, δηλαδή, ο κόσμος. Δεν υπάρχει εξυγχρονισμός σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Δεν εξυγχρονίζεται το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να εξυγχρονίζεται η μόδα, να εξυγχρονίζεται η τεχνολογία. Αυτά δεν έχουν εξυγχρονισμό. Αυτά παραμένουν ακριβώς. Δεν εξυγχρονίζεται. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να τα ακούνε αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε, έχουν τον αντίλογο, ο οποίος αντίλογος δεν είναι και αποτέλεσμα κριτικής σκέψης πολλές φορές. Λένε ότι τους κατέβει πολύ. Είναι σημαντικό να βάσουμε τα πράγματα ακριβώς στη θέση τους. Εμείς προσπαθούμε να βιώσουμε, όπως έλεγε και ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας πολύ μεγάλος θεολόγος. Πολύ γνωστός. Ναι. Ναι. Ο οποίος επανέφερε την πατερική θεολογία εδώ στην Ελλάδα, γιατί είχαν αρχίσει και παπίζουν. Ήδη έχουμε πάρα πολλά παπικά στοιχεία. Όντως. Στις θεολογικές σχολές, για να μην πούμε ότι εξ ολοκλήρου, αλλά το αφήσουμε έτσι. Εμείς προσπαθούμε να βιώσουμε την Πεντηκοστή που βίωσαν, είναι το ανώτατο που μπορεί να βιώσει ένας χριστιανός, είναι η Πεντηκοστή, αυτό που βιώσαν οι Απόστολοι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν αλλάζει ούτε εξυγχρονίζεται. Προσπαθούμε να φτάσουμε εκεί και φτάνουν και πάρα πολύ λίγοι σε αυτό το σημείο. Τώρα να προσπαθούν να εξυγχρονίσουν τι, το δόγμα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τελείως, είναι φεδρό. Αλλά για να επανέλθουν πάλι στην αίρεση, οι πατέρες είπαν ότι δια της αιρέσεως εισάγει το πνευματικό θάνατο στην Εκκλησία. Διότι όταν κάποιος είναι αιρετικός και δεν πιστεύει ορθά στον Χριστό, αλλά έχει κάποιον άλλο Χριστό, αυτός ο Χριστός, με λίγα λόγια το λέμε απλοϊκά, θα το μπορούσα να το πω αυτό, αυτός ο Χριστός που πιστεύουν οι παπικοί και οι αιρετικοί δεν σώζει. Είναι δηλαδή σωτηρολογικό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Γι' αυτό και οι πατέρες δώσανε τη ζωή τους, ομολόγησαν, για να κρατήσουν τα δόγματα που παρέλαβαν εξ αρχής η Εκκλησία μας, από τους Αποστόλους και ούτω καθεξής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Δεν θέλουμε ούτε να αλλάξουμε κάτι, ούτε να προσθέσουμε κάτι, όπως έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ούτε να αφαιρέσουμε κάτι. Ναι. Και αυτό είναι το consensus patrum. Δηλαδή είναι η συμφωνία όλων των πατέρων, των Αγίων Πατέρων. Δεν το λέει μόνο ένας Άγιος. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Όταν λοιπόν εισέρχεται η αίρεση μέσα στην Εκκλησία, πώς εισέρχεται η αίρεση μέσα στην Εκκλησία, κάποιος, ειδικά οι επίσκοποι, κάποιος επίσκοπος, να κηρύσει η αίρεση απροκάλυπτα μέσα στην Εκκλησία. Όπως κάνει, ας πούμε, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, που είπε ότι το Κοράνι είναι Άγιο, ότι όλες οι θρησκείες σώζουν, συμπεριλαμβάνει και την Ορθοδοξία μέσα στις θρησκείες, που η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Ακριβώς. Δεν είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα, δηλαδή. Ναι. Καταλάβατε. Και είναι τόσες πολλές οι αιρέσεις που κηρύσσει ο Βαρθολομαίος και εις είναι αυτό, που είναι να φρύτει κανείς. Δηλαδή, δυστυχώς ξεπέρασε όλους τους αιρετικούς όλων των αιώνων, ναι, με αυτά που λέει. Κανένας αιρετικός δεν είπε. Αυτά, η αιρετική θεολογία των παλαιών αιρετικών περιοριζόταν σε κάποια θέματα. Mm-hmm. Τώρα εδώ πέρα ο νυν Πατριάρχης έχει ξεπεράσει κατά πολύ όλους αυτούς τους αιρετικούς. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο σε κάποιο θέμα του Αγίου Πνεύματος ή περί Χριστολογίας ο λόγος, αλλά έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Όλες τις θρησκείες σώζουν, το Κοράνιο είναι Άγιο, μάλιστα, όπως λέει, ότι δεν πρέπει να είμαστε φανατικοί, ότι οι πατέρες που μας κληροδότησαν το σχίσμα μεταξύ των παπικών και εμάς, λέει, οι πατέρες οι δικοί μας, οι Άγιοι πατέρες δηλαδή, οι οποίοι κληροδότησαν το σχίσμα, αυτή ήταν η πέτη του σχίσματος. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Και έκαναν μεγάλο λάθος και κολλάζονται στην ουσία τώρα. Δεν είναι η αιρετική η αιτία του σχίσματος, είναι οι Άγιοι Πατέρες. Ακριβώς. Αυτό, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ναι, και να λέγεται μια αγάπη, από... κηρύσουν μια αγάπη η οποία στερείται της αληθείας. Φυσικά. Οπότε δεν είναι καθόλου αγάπη, γιατί δεν μπορούμε να αληθεύουμε, να αγαπάμε αν δεν έχουμε αλήθεια. Έτσι, ο Χριστός ήρθε εδώ να μας πει για την αλήθεια. Έτσι. Και είπε, μάλιστα, εγώ είμαι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι κυρίως οι εχθροί αυτή τη στιγμή της Εκκλησίας μας είναι οι επίσκοποι, οι οικουμενιστές, αιρετικοί, οι οποίοι κηρύσσουν τον οικουμενισμό, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές και πρέπει να ενωθούμε όλοι εν αγάπη,
ή να όσοι εν χρησιμοποιούν και ακόμα διαστρεβλώνουν ακόμα και τα λόγια του Χριστού, ότι να είμαστε όλοι ένα, ναι, αλλά πώς, εν αληθεία. Ναι. Γιατί τότε οι Άγιοι Πατέρες κρατήσαν ακόμα και την κεραία στο ακέραιο. Έτσι. Για ποιο λόγο? Διότι αν δεν κρατήσουμε στο ακέραιο την πίστη μας και τα δόγματά μας, τότε δεν έχουμε μερίδα στη σωτηρία. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Πόσο κινδυνεύουμε από τον οικουμενισμό? Ποιοι είναι δηλαδή οι κίνδυνοι που υπάρχουν και για τον απλό λαό? Κοιτάξτε, για να το σκιαγραφίσουμε λιγάκι, θα πούμε την τωρινή κατάσταση της Εκκλησίας. Βεβαίως, ναι, 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 αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το δυστυχώς, σήμερα. Δυστυχώς και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει γίνει οικουμενιστική, διότι πριν από λίγους μήνες η ανακοίνωση που έβγαλε για την Σύνοδο ήταν πέραν του δέοντος εγκομιαστική. Δηλαδή εγκομιάζει τη Σύνοδο ότι είναι πάρα πολύ καλή, ότι χωρίς να λέει τίποτε στην ουσία, απλώς αποδεχόμαστε τη Σύνοδο της Κρήτης. Αυτό πάει να πει ότι και η Εκκλησία της Ελλάδος δεν βγήκε ένας επίσκοπος να διαμαρτυρηθεί όπως πρέπει, γιατί κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν συμφωνούμε, ας πούμε, και ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά αυτό το άφηξε και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αναφέρεται τον Ναυπάκτου σε αυτούς. Και ο Ναυπάκτου. Δηλαδή κάποια στάση έτσι. Κράτησε μια θετική στάση πάνω σε αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Μάλιστα. Και η αντιμετώπιση της αιρέσεως πρέπει να γίνεται με δραστικό τρόπο. Δηλαδή, αφού γίνει, υπάρχουν τρία στάδια όταν κηρύσσεται μια αίρεση. Πρέπει να γίνει διάγνωση ότι κηρύσσεται μια αίρεση. Φυσικά. Που είναι πολύ απλό, διότι ό,τι δεν συμφωνεί με το Ορθόδοξο δόγμα, με τις Οικουμενικές Συνόδους και με τους Αγίους Πατέρες, καθίσταται αίρεση. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της, η θεραπεία της. Φυσικά. Και το τρίτο, αποκατάσταση. Ναι. Η θεραπεία λοιπόν πώς γίνεται? Οι Άγιοι Πατέρες όρισαν ένα και μοναδικό τρόπο, τον οποίο διαβάλλουν συνέχεια ακόμα και αντικουμενιστές λεγόμενοι, ο οποίος είναι η διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν κριθεί από σύνοδο. Ο 15ος κανόνας, αν και είναι κανόνας του Αγίου Σοφρονίου δύο αιώνες πριν, ο 15ος κανόνας του Μεγάλου Φωτίου, της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου, είναι χαρακτηριστικός κανόνας, ο οποίος μας λέει, συνοψίζοντας τη δράση όλων των πατέρων, όλων των αιώνων, μας λέει πώς πρέπει να δράσουμε. Και ο κανόνας είναι πάρα πολύ σαφής. Στις περιπτώσεις των αιρέσεων, έτσι. Ναι, είναι σαφής ότι όταν κάποιος επίσκοπος απλώς κηρύσει αίρεση, η γυμνή την κεφαλαία, προκάλυπτε δηλαδή, στην Εκκλησία, τότε προσυνοδικής καταδίκης, δηλαδή προτού καταδικαστεί από σύνοδο, τότε εμείς διακόπτουμε την κοινωνία μαζί του, διότι δεν είναι επίσκοπος ούτε ποιμένας, αλλά είναι ψευδεπίσκοπος, είναι ψεύτικος επίσκοπος και είναι ψευδοποιμένας, ο οποίος δημιουργεί σχίσμα στην Εκκλησία. Και αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία μαζί του, όχι μόνο δημιουργούν πρόβλημα στην Εκκλησία, αλλά προστατεύουν την Εκκλησία από μερισμούς και από σχίσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός ο κανόνας, διότι, όπως σας είπα, συγκεντρώνει όλη τη δράση όλων των πατέρων ανά των αιώνων. Ναι. Η κατάσταση ποια είναι τώρα, δηλαδή, στον κλήρο? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι κάποιοι λίγοι που διαδίδουν τον οικουμενισμό και την πανέρεση? Είναι πολλοί στην Ελλαδική Εκκλησία τώρα, θα πω συγκεκριμένα. Στην Ελλαδική Εκκλησία δεν είναι πολλοί αυτοί που διαδίδουν εν δυνάμει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, όπως είναι ο Σύρου, ο Δωρόθεος, όπως είναι ο Σαββάτος Μεσσηνίας και κάποιοι άλλοι που είναι οικουμενιστές, ας πούμε, δεδηλωμένοι οικουμενιστές. Ναι. Εξόφθαλμα, δηλαδή, ναι, υπάρχουν και παραδοσιακοί λεγόμενοι επίσκοποι, όμως δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, όταν κηρύσσεται μια αίρεση, θα πρέπει να πάρουν θέση. Διότι όταν κοινωνάς, ακόμα και με τον αιρετικό, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί, τότε κοινωνάς την πίστη του. Το θέμα είναι, βλέπετε, πολλοί λένε για κοινό ποτήριο, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κοινό ποτήριο. Και ότι επειδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κοινό ποτήριο, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας στην Εκκλησία μας που να μιλάει για κοινό ποτήριο. Όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας μιλάνε για συμπροσευχές. Η συμπροσευχή είναι η κόκκινη γραμμή. Η συμπροσευχή. Διότι δηλώνει ότι εγώ με αυτόν που συμπροσεύχομαι, γι' αυτό και απαγορεύεται η συμπροσευχή, έχουμε την ίδια πίστη. Πιστεύουν στον ίδιο Θεό και είναι η ορθή πίστη που πιστεύει και αυτός. Και δεν έχουμε προφανώς και δογματικές διαφορές. Καμία έτσι, δογματική διαφορά. Ακριβώς. Για να συμπροσευχηθούμε. Για να συμπροσευχηθούμε. Πολλό δε μάλλον το να έχουμε κοινό ποτήριο, έτσι, που είναι ένα βήμα. Το κοινό ποτήριο, το κοινό ποτήριο, κοιτάξτε να δείτε, είναι το αποτέλεσμα της συμπροσευχής. Όταν συμπροσεύχεσαι με κάποιον, θα κάνεις και κοινό ποτήριο.
Δεν υφίσταται συμπροσευχή χωρίς κοινοποτήριο. Μάλιστα. Και αν δεν κάνεις κοινοποτήριο, είναι σαν να το έχεις ήδη κάνει. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Διότι, παραδείγματος χάρη, εγώ μένω στο Άγιον Όρος. Ναι. Εσείς μένετε κάπου αλλού. Δεν έχουμε κοινωνία πίστεως. Ορθόδοξος είσαστε. Είμαι και ορθόδοξος. Πού συναντιόμαστε? Στο ποτήριο, το κοινό ποτήριο, πού γίνεται? Στην προσκομιδή. Όταν μέσα στην προσκομιδή αναφέρεται ο δικός μου πατριάρχης, ο δικός σου πατριάρχης, αναφερόμαστε εμείς, τότε εκεί πέρα είμαστε ένα. Αλλά για να αναφερθούμε στο κοινό ποτήριο, πρέπει ήδη να έχουμε την ίδια κοινή πίστη. Έτσι, και να κάνουμε και συμπροσευχές. Η συμπροσευχή είναι αυτό που κατοχυρώνει ότι έχουμε την ίδια πίστη. Οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, εκεί είναι που σφάλουν κάποιοι και λένε ότι πρέπει να γίνει το κοινό ποτήριο. Και άμα γίνει το κοινό ποτήριο, δεν υπάρχει λόγος μετά να κόψουμε, γιατί τώρα πρέπει να γίνει η θεραπεία της αιρέσεως. Και τώρα πρέπει να αποκόψουμε τα σάπια μέλη της Εκκλησίας, για να μην μεταδοθεί η ασθένεια περαιτέρω και να γίνει και η θεραπεία. Όσον αφορά αυτούς τους επισκόπους, οι οποίοι ναι μεν δεν αποδέχονται τον οικουμενισμό έτσι εξόφθαλμα, αλλά παρόλα αυτά σιωπούν σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Τι μπορούμε να πούμε για αυτούς? Η σιωπή κατά τους Αγίους Πατέρες και δίκατα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι το τρίτο έδος αθεΐας. Και ποιος ο λόγος που σιωπούν, γέροντα? Κοιτάξτε να δείτε, εμάς μας έχουν πει προσωπικά, θα σας πω μια μαρτύρα, δεν θα πω συγκεκριμένα. Όχι βέβαια, και ούτε πρέπει, ναι. Γιατί, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μου έχουν πει επίσκοποι και ηγούμενοι, ότι οι πατέρες καλά κάνετε, τραβάτε μπροστά, εμείς φοβόμαστε να μιλήσουμε, γιατί φοβόμαστε τη θέση μας. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, γιατί και ο επίσκοπος αλλά και ο ηγούμενος... Τι εννοούν φοβούνται τη θέση τους? Να μην χάσουν τη θέση τους, να μην διωχθούν. Γιατί όταν τα βάλεις με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και εν επεκτάσει τα βάλεις με την ίδια τη Μασονία, γιατί από εκεί πίσω από τους μεγάλους πια κρύβονται οι Μασόνοι, δυστυχώς. Αυτό είναι γνωστό της πάσης. Δεν χρειάζεται να το λέμε και να. Μερικοί μας θεωρούν και γραφικούς που τα λέμε αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διότι είναι αλήθεια. Η αλήθεια, ακριβώς. Εμείς απλώς λέμε την αλήθεια, δεν κατηγορούμε πρόσωπα, ούτε κατηγορούμε πράξεις προσώπων. Να βγάλουμε κάποιες ανηθικότητες που υπάρχουν ή να πούμε κάποια πράγματα που κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Μας ενδιαφέρει μόνο το θέμα του δόγματος. Δηλαδή, ούτε βρίζουμε, ούτε κατηγορούμε. Ακριβώς. Μιλάμε, λέμε αυτό που πρέπει να πούμε και το λέμε με αγάπη, διότι μόνο η αγάπη μας ελευθερώνει, αλλά η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Και προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια όπως πρέπει να την πούμε. Γυμνή, καθαρή. Οπότε βλέπετε ότι όποιος πάει κόντρα στο ρεύμα, όπως πήγαμε και εμείς και μας καθαίρεσαν και μας διώκουνε... Με προλάβατε, αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι εσείς, όπως και άλλοι πατέρες, και μάλιστα εδώ πέρα, μου έχουν δώσει ένα φυλάδιο, μου στείλανε, γιατί κάποιοι διέδωσαν ότι θα γίνει αυτή η εκπομπή μαζί σας. Και μου έχουν δώσει εδώ τα ονόματα. Βεβαίως κάποιους τους γνώρισα, κάποιους άλλους όχι, δεν ξέρω καν τα ονόματά τους. Βεβαίως αναφέρουν, εννοείται ότι είστε εσείς, βεβαίως, τον καθηγητή Πανεπιστημίου και πρωτοπεσβύτερο, τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση από τη Θεσσαλονίκη. Που έχει κάνει διακοπή, δεν τον έχουν διώξει, δεν τον έχουν καθαρίσει ακόμα. Έχει κάνει όμως διακοπή. Ναι, και τον έχουν βγάλει από τον Άγιο Αντώνιο. Από τον ναό που ήταν, τον βγάλανε. Μάλιστα. Και του είπαν να μιλεί του. Ναι, σωστά. Ναι. Τον ιερομόναχο πατέρα Παΐσιο Παπαδόπουλο. Τον πρωτοπεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μανώλη, που είναι και αυτός με τον πατέρα Ζήση μαζί στη Θεσσαλονίκη. Και του απαγορέψανε και σε αυτό να λειτουργεί. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Ναι. Τον πατέρα Φώτιο Τζούρα στο Σιδηρόκαστρο. Ναι. Τον πατέρα Σταύρο Βάιο. Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τον, ναι. Πατέρα Σπύρο Δαμανάκη, Ιχνάτιο. Πατέρα Ιχνάτιο. Α, είναι από την πατρίδα σας. Ναι. Τον πατέρα Ιχνάτιο Σέρα, τον πατέρα Φώτιο Βεζίνια, τον αρχιμαδρίτη Γνάτιο Καλαϊτζόπουλο και λοιπά και λοιπά. Και αναφέρουν και μία μονή της Αγίας Παρασκευής με Λισοχωρίου Πτολεμαΐδος. Ο πατήρ Μάξιος, ο οποίος διέκοψε το μνημόσυνο του Μητροπολίτη Φλωρίνης. Και του έστειλε Ραβασάκη ο Μητροπολίτης, ο Θεόκλητος. Ο οποίος ήταν στο πόδι του αημνήστου... Δυστυχώς, ναι. Αυγουστίνου Καδιώτη. Και το έστειλε πριν από λίγες μέρες. Εμένα μου το είπανε σήμερα αυτό, δεν το εγνώριζα. Και απόρρισα, λέω, καλά, ήταν στο πόδι του Καδιώτη. Ναι, είναι στο πόδι του Καδιώτη και έκανε αυτό το, το πράγμα, ας πούμε. Δυστυχώς δεν το περίμενα. Ναι, είναι, έχουν οικουμενιστικές αντιλήψεις, είναι οικουμενιστές οι άνθρωποι. Όσο και να λένε ότι είναι Ορθόδοξοι, αυτό αποδεικνύεται από τον διωγμό που κινούν εναντίον των Ορθόδοξων. Έτσι πράγμαση, ακριβώς. Και μάλιστα
Μου είπαν ότι είναι άνω των 80 ετών ο γέροντας Μάξιμος. Ναι. Τι θα απογίνει αυτούς τους άνθρωπους να τον διώξουν και όλο το μοναστήρι, ας πούμε, βασίζεται αυτό στη είναι, δική του... Αυτή είναι ομολογία. Αυτή είναι ομολογία, ακριβώς. Είναι... ακριβώς. Δεν νοείται ομολογία χωρίς διωγμό. Όπως και εσείς για μας είναι τιμή. Διωχθήκατε και διώκεστε γέροντα. Για μας είναι τιμή που και... μας διώκουν και μας διώκουν και, μας... και λένε αυτά, όλα αυτά που λένε, τελείως αθεολόγητα και ψέματα. Ναι. Για μας όμως είναι τιμή να παθαίνουμε έστω και κάτι για τον Χριστό. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί που είμαστε, τουλάχιστον να παρουσιάσουμε ότι κρατήσαμε την πίστη μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την πίστη μας σήμερα που όλα διαλύονται. Έχει διαλυθεί το κράτος, διαλύονται η οικογένεια, διαλύεται το δόγμα, διαλύεται τα πάντα. Ναι, αν δεν κρατήσουμε την πίστη μας, τι θα μας απομείνει. Μα αν δεν έχουμε το Χριστό μας, ναι, να προσευχηθούμε καθαρά στο Χριστό και, να... και αυτός είναι που σώζει. Ποιος θα μας σώσει. Πού θα κτείνουμε τα χέρια μας να ζητήσουμε βοήθεια και πού θα βρούμε παρηγοριά, αν δεν έχουμε τον ίδιο τον Χριστό, έτσι, ο οποίος θα είναι συνοδοιπόρος σε αυτή τη ζωή και θα μας υποδεχτεί στην άλλη ζωή. Γιατί όλα είναι άπτονται του πνευματικού κόσμου και της πνευματικής κατάστασης του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς. Γιατί πολλοί λένε, και αυτό είναι ένα θέμα, ότι πολλοί λένε ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι φωνάζουμε σαν τα σκυλιά και ότι είναι μια φωνασκία, είμαστε αιρετικοί, είμαστε ζηλωτές, ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνουμε με αυτά που λένε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την πίστη μας, που την αποδομούν κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, και προσπαθούμε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, καθηκόντως ως μοναχοί, διότι είναι έργο του μοναχού, όπως λέει και ο Άγιος ο Θόδωρος ο Στουδίτης, όχι μόνο να κάνει υπακοή, αλλά να μην δέχεται καμία καινοτομία στην πίστη του. Προσπαθούμε και με αυτόν τον τρόπο, αν μπορούμε, να βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Διότι ξέρετε, πολλοί λένε τι κάνει το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι τα 20 ηγούμενοι, οι οποίοι δυστυχώς, οι 19, γιατί παρανόμως βάλανε στο πόδι της εσφυγμένου τους κατσουλιέριδες. Είναι τελείως παρόνομο αυτό που κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν και μισθό, βγαίνουν έξω και πληρώνονται και έχουν και οργανική θέση στην Εκκλησία της Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό που πολλοί λένε, τι κάνει το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι οι 19 ηγούμενοι, οι οποίοι την τελευταία ανακοίνωση που τους έγραψε ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, Γοντικάκης, η οποία είναι κατάπτυστη και δεν λέει τίποτε για τη Σύνοδο, στην ουσία αποδέχονται τη Σύνοδο ότι είναι μια χαρά. Το Άγιον Όρος είναι πρώτης η Παναγία μας. Έτσι, είναι οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, που δώσανε το αίμα τους και αγιάστηκε αυτός ο τόπος και λέγεται Άγιος ο τόπος. Και είμαστε και εμείς οι Αγιορείτες, οι οποίοι διωκόμαστε και οι οποίοι προσπαθούμε να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μας όπως την παραλάβαμε. Οπότε είναι καθήκον μας και εμάς, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά όταν λένε το Άγιον Όρος τι κάνει, αυτό κάνει το Άγιον Όρος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς και αυτό είναι καθήκον μας και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού και με τις προσευχές των ανθρώπων, γιατί και εμείς είμαστε αδύναμοι άνθρωποι. Θα το κάνουμε μέχρι που να μας δίνει δύναμη ο Θεός. Ναι. Υπάρχει το επιχείρημα, το σαφρό κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά υπάρχει ως επιχείρημα ότι εσείς όλοι οι οποίοι κάνετε την αντίστασή σας, στην τελική φάση θα προκαλέσετε σχίσμα. Ναι. Τι έχετε να απαντήσετε για αυτό? Αυτό θα πρέπει τότε να κατηγορήσουν το Άγιο Μάξιμο, που πήγε κόντρα σε όλα τα πατριαρχία. Είχε μείνει αυτός και Άγιος Σοφρόνιος και οι δύο μαθητές του. Θα πρέπει να κατηγορήσουν τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά. Τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που είχε μείνει μόνος μονότατος. Ακριβώς. Έτσι. Θα πρέπει να κατηγορήσουν αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι όταν έμεναν μόνοι τους και τους κατηγορήσαν όλους αυτούς ότι δημιουργούν σχίσμα, ότι δεν πάνε με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ο επίσκοπος. Αυτό που πρεσβεύει η καρδιά του οικουμενισμού, ξέρετε, είναι η θεωρία του Ζιζιούλα. Η καρδιά του οικουμενισμού. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μάθει επιτέλους ο κόσμος. Ποια είναι η καρδιά είναι του οικουμενισμού? Ναι. Ότι ο επίσκοπος είναι Εκκλησία. Και ότι στο όνομα του επισκόπου τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό αποδομεί όλη την Ορθόδοξη παράδοση, διώχνει τον Χριστό εκτός, μας κάνει παπικούς και δεχόμαστε ότι ένας άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να λατρεύεται. Λοιπόν, γιατί το λέω ότι είναι οικουμενισμός αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέει ο επίσκοπος Περγάμου, Ιωάννης Ζιζιούλας. Α. Το οποίο το αποδέχονται φυσικά όλοι οι Κωνσταντινούπολίτες. Γιατί όμως είναι η καρδιά του οικουμενισμού? Διότι όταν ένας επίσκοπος είναι Εκκλησία, τότε πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι υπακοή όχι στους Αγίους και στο Χριστό μας, αλλά στον επίσκοπο. Αφού είναι Εκκλησία, αυτός δεν κάνει ποτέ λάθος. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Οπότε ένας άνθρωπος. Δεν κατά πρότυπα του Πάπα, που έχει το πρωτείο και το αλάθητο. Έτσι, κάπως έτσι, δηλαδή. Κάτι ναι, αντίστοιχο είναι και ναι, αυτό. Και τώρα, μάλιστα κάποια στιγμή, όταν είχε βγάλει τις θεωρίες του Ζιζιούλας και είχε πει όλα αυτά τα πράγματα, είχαν γυρίσει οι παπικοί και είχαν πει ότι εμείς
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία που φτάσατε εσείς. Ίσως τον παπισμό μας τον προχωρήσατε πολύ παραπέρα. Λοιπόν, δεν είναι επί του παρόντος τώρα να αναλύσουμε αυτό το θέμα, γιατί ότι λέει περί προσώπου, τις αιρέσεις που έχει περί προσώπου, ναι, περί πρωτίου και όλα αυτά. Αλλά εκεί είναι η καρδιά του οικουμενισμού. Ότι όταν ένας άνθρωπος είναι εκκλησία, πρέπει να κάνουμε επακοή όχι στην εκκλησία που οι Άγιοι μας παρέδωσαν. Όχι στην παράδοση, επομένως. Όχι στην παράδοση, στις συνόδους, στον ίδιο τον Χριστό μας. Έτσι. Όπως και λένε οι πατέρες, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι ο Χριστός και τα δόγματα που έχουν κατοχυρωθεί από τους Αγίους Πατέρες. Θα πρέπει να κάνουμε στον κάθε επίσκοπο που βγαίνει και γίνεται επίσκοπος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος λέει, οτιδήποτε λέει, εμείς θα πρέπει να το δεχόμαστε. Και όταν θα βγει μεθαύριο, όπως βγαίνει τώρα ο Βαρθολομαίος και λέει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ένα, θα πρέπει να πούμε, θα κάνουμε υπακοή. Γιατί βγάζουν και το άλλο αιρετικό, ότι λένε ότι καλύτερα στην εκκλησία μέσα και να κάνουμε λάθος, παρά να είμαστε σωστοί και να είμαστε εκτός εκκλησίας. Και έρχομαστε και ρωτάμε, υπήρχε κάποιος Άγιος ποτέ που είχε την αλήθεια, ήταν εντός εκκλησίας και ήταν εκτός εκκλησίας? Πώς γίνεται να έχεις την αλήθεια και να είσαι εκτός εκκλησίας? Και πώς γίνεται να μην έχεις την αλήθεια και να είσαι εντός εκκλησίας? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι. Όσοι είναι της εκκλησίας είναι της αλήθειας, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και όσοι είναι της αλήθειας είναι της εκκλησίας. Οπότε η αλήθεια με την εκκλησία είναι συνδεδεμένη. Αυτό που λένε αποδομούν τους Αγίους. Βλέπετε δηλαδή που φτάνει η διαστροφή των οικουμενισμών, των οικουμενιστών και του οικουμενισμού. Ναι. Καταλύονται τα πάντα σε μια ψεύτικη υπακοή, δαιμονική υπακοή, η οποία όχι μόνο σώζει και μας οδηγεί, γιατί η υπακοή είναι για να μας οδηγήσει στο Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καγό Χριστού, και προσπαθούμε να μιμηθούμε και να υπακούσουμε τον Παύλο. Γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι μιμητής του Χριστού μας, και έτσι εμείς πρέπει να γίνουμε του Παύλου, αλλά όχι στην ουσία του Παύλου, αλλά του Χριστού. Αυτοί δεν θέλουν να μιμηθούμε πια τον Χριστό, ούτε να ενσαρκώσουμε το Ευαγγέλιο που έκαναν οι Άγιοι, ας πούμε, και νοηματοδότησαν όλη τη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά θέλουν να κάνουμε υπακοή στους αιρετικούς, σε έναν δρόμο που δεν σώζει. Ποια πρέπει να είναι, Γέροντα, η στάση του λαού τώρα στα τεκτενόμενα αυτά της Εκκλησίας, μετά τη σύνοδο δηλαδή που έγινε και όλες αυτές τις εξελίξεις, σήμερα τι στάση πρέπει να κρατάει ο λαός? Τι πρέπει να γνωρίζει, τι πρέπει να κάνει σε σχέση με την πίστη μας? Δυστυχώς ο λαός είναι απληροφόρητος. Είναι ακατήχητος, εξχεδίου είναι ακατήχητος, δεν είναι δηλαδή εννοείται, έτσι. Εννοείται, δεν είναι τυχαίο. Και δεν ενδιαφέρεται για τα τεκτενόμενα μέσα στην εκκλησία μας, διότι δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο λαός καταρχήν είναι αυτός που αποδέχεται εκ των υστέρων και επικυρώνει τις συνόδους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ερωτήθηκε ο λαός για τη σύνοδο της? Φυσικά όχι. Αλλά σας λέω τι γίνεται, τι γινόταν ανέκαθεν. Τι γινόταν, μάλιστα. Ο λαός αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν ερωτάται, του γνώριζε μια εγκύκλιο και του λένε αυτό θα ακολουθήσεις. Ναι. Ο πιστός λαός λοιπόν τι πρέπει να κάνει για να την δράσει? Πρέπει να διακόψει την κοινωνία με τους αιρετικούς επισκόπους, οι οποίοι κηρύσσουν τον οικουμενισμό και αποδέχονται την αιρετική σύνοδο της Κρήτης, εν πρώτης. Να διακόψει, να κάνει διακοπή κοινωνίας με τους επισκόπους και τους ιερείς, οι οποίοι δέχονται την σύνοδο της Κρήτης ότι είναι ορθόδοξη. Τι σημαίνει αυτό? Να μην πηγαίνουν στους ναούς, να εκκλησιάζονται στους ναούς, οι οποίοι είναι ιερείς αυτοί που δέχονται τη σύνοδο της Κρήτης ως ορθόδοξη. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν. Συγχρόνως όμως. Όταν λέμε δέχονται, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν σφραγίσει το στόμα τους. Γιατί τότε δεν πρέπει να εκκλησιάζεται κανένας. Θα σας πω τι γίνεται. Ναι, ναι. Είναι πολύ λεπτό θέμα και έχει πολύ σημασία. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα. Να πείτε ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες ταχύτητες χριστιανών αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτοί που είναι συνειδητοποιημένοι. Οπότε αυτοί πρέπει να κάνουν αυτό που θα έκαναν οι Άγιοι. Να τηρήσουν την ακρίβεια. Αυτή την ακρίβεια που τηρούμε κι εμείς. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί που δεν γνωρίζουν τίποτε. Σε αυτούς τους χριστιανούς εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να τους πούμε κατευθείαν για τον οικουμενισμό. Δεν μπορούμε να τους πούμε μην πας εκεί. Δηλαδή αναγκαστικά τους λες ότι εντάξει πήγαινε να εξομολογηθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ήρθε ένα ζευγάρι προκαιρού και με βρήκε, οι οποίοι δεν ξέρανε τίποτε, δεν είχαν ποτέ εξομολογηθεί, δεν ήξεραν αποδογματικά τίποτε. Μάλιστα. Σε αυτούς δεν μπορούσαν να πω τίποτε. Λογικό. Σε αυτούς έστειλα κάπου ο οποίος είναι ένας ιερέας, δεν υπήρχε άλλος ιερέας εκεί που έχει φρονήματα αντικουμενιστικά. Αλλά το σωστό ποιο είναι, αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί με ρωτήσατε τι πρέπει να κάνει. Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει έτσι. Να διακόψουμε την κοινωνία με τους επισκόπους και με τους ιερείς, οι οποίοι δέχονται την σύνοδο
ως Ορθόδοξοι. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι ιερείς οι οποίοι έχουν Ορθόδοξο φρόνημα, αλλά φοβούνται να κάνουν διακοπή μνημοσύνου, είτε λόγω οικογενείας, είτε λόγω χρημάτων, είτε ότι δεν έχουν το φρόνημα, διάφοροι λόγοι. Εκεί τι γίνεται? Αυτούς, καταρχήν, που έχουν καλό φρόνημα, θα πρέπει ο πιστός λαός να τους στηρίξει. Να τους πει ότι πρέπει να κάνετε το σωστό, πρέπει να κάνετε αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, να εμπιστευτείτε τη ζωή σας στο Χριστό, ακριβώς, και να διακόψετε, ακριβώς. Πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να διακόψουν την κοινωνία με τους αιρετικούς επισκόπους που δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης. Αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Με ποιο τρόπο? Και με την ενημέρωση και με το να τους συνδράμουμε και οικονομικά, αλλά ναι, κυρίως πνευματικά. Και να τους πούμε ότι αυτό που κάνουν δεν σώζει. Πρέπει να προχωρήσουν παραπέρα. Ο Χριστός θέλει πράξεις. Ναι, μεν μπορούμε να ανοιχτούμε μια κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι ρευστή αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν κάποιοι πατέρες, το οποίο είχε γίνει και ένα θέμα διαφωνίας μεταξύ του πατρός Θεοδόρου Ζήση και εμάς, τον Άγιο των Πατέρων αυτό. Αλλά και εμείς δεν είναι ότι απορρίπτουμε την οικονομία. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την οικονομία τη στιγμή που ο λαός είναι απροετοίμαστος. Πρέπει όμως να κάνουμε, τηρούμε την ακρίβεια, γιατί αν δεν την τηρήσουμε εμείς την ακρίβεια, τότε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι? Αλλά αυτούς τους ιερείς πρέπει να τους στηρίξουμε. Και εμείς τους στηρίζουμε, και το ποιμνίο πρέπει να τους στηρίξει και να τους ενθαρρύνει και να τους παροτρύνει να διακόψουν την κοινωνία με αυτούς τους επισκόπους και τους ιερείς. Και πού θα τους ξέρει τους επισκόπους το ποιμνίο? Πώς είπατε? Πώς θα ξέρει ποιοι επίσκοποι είναι το ποιμνίο? Το ποίμνιο που... Μόνο το ενημερωμένο ποίμνιο, ναι, υποθέτω ότι, ναι, ναι, εννοείται. Το ποίμνιο, ναι. Οι οποίοι, αλλά, ξέρετε, ψάχνουν και βρίσκουν, ναι, ας πούμε, τα πράγματα. Ακόμα και οι επίσκοποι που δεν μιλάνε είναι ένοχοι. Γιατί η σιωπή είναι ένοχη. Ακριβώς. Είναι συγκατάθεση, ξέρετε. Και είναι συγκατάθεση διότι συγκαλύπτει τον οικουμενισμό, κοιμίζει τους πιστούς, αποκοιμίζει τους πιστούς και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ το πρόβλημα δουλεύει. Είναι σαν να έχει κάποιο καρκίνο και να πάει σε ένα γιατρό και να του πει δεν υπάρχει πρόβλημα, φύγε, πήγαινε σπίτι σου, είσαι καλά. Μετά από 2 μήνες ο ασθενής απεβίωσε. Γιατί δεν έκανε τις σωστές θεραπείες. Ναι. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς εδώ πέρα. Καταλάβατε. Άρα ουσιαστικώς δεν θα πρέπει να μνημονεύεται σχεδόν κανένας επίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Κανονικά τώρα, όπως έχουν έτσι τα πράγματα, από τη στιγμή που κανένας δεν παίρνει θέση εναντίον της Συνόδου ανοιχτά, δεν θα πρέπει να μνημονεύεται κανένας. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι εμείς περιμέναμε τουλάχιστον από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στο εξωτερικό. Έχουμε πάει στη Μολδαβία, έχουμε πάει στη Ρουμανία. Ειδικά στη Ρουμανία είναι τραγική κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιερείς που έχουν διακόψει το μνημόσυνο με γενναίο ορθόδοξο φρόνημα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει ούτε ένας επίσκοπος που να αντιστέκεται έστω και στα λόγια εκεί. Είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε και κάποιους επισκόπους οι οποίοι δεν αποδέχονται την Κρήτη έστω και στα λόγια και έχουν παραδοσιακό τρόπο σκέψης σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, στη Μολδαβία είναι κάπως καλύτερα. Στη Ρωσία, δε. Καλύτερα από την Ελλάδα. Από τη Ρουμανία. Στη Ρουμανία είναι το κακό χάλι, δηλαδή. Το κακό χάλι. Και διώκονται απεινώς οι ιερείς και οι. Μέχρι και προπυλάκησαν κάποιες μοναχές και τις έδιωξαν από το μοναστήρι τους επειδή δεν μνημόνευαν, δεν κατέβαιναν στις ιερές ακολουθίες, ούτε πήγαιναν στην Θεία Λειτουργία. Και μία από αυτές, δύο αδελφές, ήταν τις γνώρισε όταν είχαμε πάει στη Ρουμανία, τις σπάσαν και το πόδι. Φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Άρα η βασική αιτία είναι και η βία, έτσι, που φυσικά φοβούνται εκεί περισσότεροι, ας πούμε, να πάρουν στη Ρουμανία είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα από ότι είναι εδώ στην Ελλάδα. Στη Μολδαβία που είπατε. Στη Μολδαβία είναι καλύτερα. Και... Είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι πιστοί και πολύ πιο πιστοί οι ιερείς και οι μοναχοί. Και έχουν κάνει, είναι εκατοντάδες ιερείς και οι μοναχοί και ιερομόναχοι και έγγαμοι ιερείς που έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου. Στη δε Ρωσία είναι πάρα πολλοί ιερείς που δεν το λένε. Είχε συμμετάσχει η Μολδαβία στη Σύνοδο της Κρήτης? Η Μολδαβία, ναι, διότι η Μολδαβία, ναι, όχι, η Μολδαβία όχι, γιατί είναι μέρος της Ρωσικής Εκκλησίας, οπότε δεν είχε συμμετείχει. Υπάγεται στο Πατριαρχείο της Μόσχας, ναι, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Οπότε δεν ήταν και αυτή. Δεν είχε συμμετοχή, ναι. Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς δεν κοιτάζουμε τις δυσκολίες, ούτε κοιτάζουμε αριθμητικά πώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ποτέ δεν πήγαινε πλειοψηφικά η αλήθεια. Ποτέ. Και μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέει ένα πολύ ωραίο. Λέει, αν εσύ θες να μείνεις με το πλήθος και να μείνεις εκτός της κυβωτού, μπορείς να μείνεις. Εγώ θα προτιμήσω να πάω με τους λίγους και να μπω μαζί με τον Νόε.
Λοιπόν, το ίδιο λέμε και εμείς. Η αλήθεια δεν είναι πλειοψηφική. Γι' αυτό και βλέπετε, ένας Άγιος Μάξιμος την κράτησε. Ένας Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Ένας Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς που είχε βγει από το Άγιον Όρος και συγκέντρωσε όλους τους πιστούς και μπόρεσαν και κάνουν αυτόν τον αγώνα εναντίον του αιρετικού Καλέκα τότε. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι πάντα η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν η λίγη, το μικρό πίμνιο. Ακριβώς. Που όμως αυτό δεν μας πτωεί. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πολλοί ή λίγοι. Ούτε πάμε με τη διοικούσα Εκκλησία. Στην ουσία και η Αποκάλυψη τι μας λέει. Στο 12ο κεφάλαιο μας λέει ότι η πιστή Εκκλησία δηλαδή στα χρόνια του Αντιχρίστου θα καταφύγει στην έρημο. Και τι νομίζετε, ότι θα πάρουν οι επίσκοποι τους ανθρώπους τους και θα πάνε στην έρημο, όλη η Εκκλησία θα μεταφερθεί στην έρημο? Θα είναι λίγοι αυτοί. Στην Εκκλησία θα μείνουν λίγοι. Γιατί η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Και όσοι την ακολουθούν είναι μες στην Εκκλησία. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα των αιρέσεων γενικότερα, σήμερα και στην πατρίδα μας, τι ακριβώς, πώς είναι η κατάσταση και αντιμετωπίζεται με κάποιο τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζεται η πανέρεση του οικουμενισμού, εμένα δεν με ικανοποιεί να βγει ένας επίσκοπος και να πει ότι οι χιλιαστές, οι εχοβάδες είναι αιρετικοί και μην τους δέχεστε. Δεν μου λέει τίποτε. Διότι αφήνει. Μην τους δέχεστε από ποια έννοια? Να μιλήσετε, ας πούμε. Μάλιστα. Να σας μιλήσουν, γιατί μπορεί να σας γυρίσουν, να σας... Πάντως δρούν ανενόχλητοι, έτσι. Φυσικά. Φυσικά. Και αυτοί και όλες, δεν ξέρω πόσες, πρέπει υπάρχουν να είναι κάποιες εκατοντάδες αιρέσεις και θρησκευτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Πάρα πολλές. Πρέπει πάρα να πολλές. Είναι γύρω στους 500, το μοιράζουν προτεσταντικές Καινές Διαθήκες με την ανοχή και με την ευλογία των επισκόπων. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο επίσκοπος... Το είδα αυτό γεγονός, είπανε ότι κάποια θρησκευτική ομάδα τη μοιράζει. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, είναι της έκδοση της βιβλικής εταιρείας, οπότε λέει να την κρατήσετε. Είναι προτεσταντική αυτή η εταιρεία. Ναι. Και μέσα είναι πάρα πολλά λαγμένα και έχει πάρα πολλά αιρετικά σημεία μέσα. Και λένε οι επίσκοποι, κρατήστε την... Φυσικά. Όπως λέει και ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, όπως λέει ότι οι παπικοί έχουν μυστήρια, είναι εκκλησία. Τον δέχτηκε τον Πάπα και τον. Ναι, και ο Πάπας αυτό. Τον μνημόνευσαν ως κανονικό επίσκοπο Ρώμης και μάλιστα πρώτο αυτό και μετά τον Βαρθολομαίο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, ας πούμε. Και όχι μόνο σκανδαλίζουν, αλλά βλέπετε ότι ο πιστός πια, διότι δεν ενδιαφέρονται οι πιστοί και δεν τους βάζουν την καλή ανησυχία οι επίσκοποι να κάνουν ένα έργο ορθόδοξο. Έτσι ώστε και να τους πει ότι η αίρεση είναι πνευματικός θάνατος, ότι εισήλθε στην Εκκλησία μας ο πνευματικός θάνατος δια της αιρέσεως και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αλλάξουμε τίποτε. Όλα τα έχουν αλλάξει. Οι πρώτοι επίσκοποι κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Οι λαϊκοί λοιπόν τι να πούνε, που δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν και μένουν στο σκοτάδι? Να ενδιαφερθούν να μάθουν οι λαϊκοί. Πρέπει, τι γι' αυτό και εμείς, δηλαδή... κάναμε αυτή την κίνηση ως Αγιορείτες Πατέρες. Στην αρχή μεμονωμένα και μετά όλοι μαζί οι πατέρες που είμαστε εναντίον της πανερέσεως του οικουμενισμού, γράψαμε αυτά που γράψαμε, βγάλαμε αυτό το βιβλίο «Άγιον Όρος στη Διαχρονική Μαρταρία ανά τους αιώνες των Ορθοδόξων και γενικά του Αγίου Όρους». Βγάλαμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, κάναμε αυτές τις ομιλίες, έτσι ώστε, γιατί μας ζητήθηκε, δεν το κάναμε από μόνοι μας. Δεν πήγαμε αυτόκλητοι. Ναι, ακριβώς. Έχουμε κληθεί από τον ίδιο το λαό και έχουμε συνεχόμενες προσκλήσεις να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει για να ενημερωθεί ο κόσμος και ο πιστός λαός. Λοιπόν, αυτό που καθηκόντως έπρεπε να κάνουν οι επίσκοποι, το κάνουμε εμείς. Δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή. Είναι δουλειά του κάθε χριστιανού, συνειδητού χριστιανού, να ομολογεί το Χριστό, γιατί η ομολογία είναι αυτή που μας σώζει. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να έχει ένας χριστιανός, ώστες με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων. Λέει ο Χριστός μας, αυτόν θα ομολογήσει και ο Χριστός έμπροσθεν του επουρανίου πατρός του. Mm-hmm. Λοιπόν, η ομολογία είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο δώρο. Και εμάς μας δίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το δώρο και θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, και πρέπει ο κάθε χριστιανός να ομολογεί την πίστη του. Και οι επίσκοποι πρέπει να είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί έχουν τεθεί μπροστάριδες για αυτό το λόγο. Να είναι επισκοπών του ποιμνίου για να το προφυλάσσουν από τις αιρέσεις και από τους αιρετικούς, τους λύκους που μπαίνουν μέσα στο μαντρί και τρώνε τα πρόβατα. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι δυστυχώς οι ίδιοι οι ποιμένες έχουν γίνει λύκοι. Είναι αυτό το προφητευμένο του Αποστόλου Παύλου που έλεγε ότι και λύκοι βαρύσεις ελεύσονται μετά από μένα θα έρχονται λύκοι βαρύς.
Δηλαδή, ναι, ναι, μη φιδωμένοι του ποιμνίου. Ακριβώς. Που δεν θα ενδιαφέρονται για το ποιμνίο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ πιστεύω η ανάλυση που κάνετε είναι πλήρης. Δηλαδή και πιστεύω και αυτοί που. Όσο μπορούμε μας ακούνε, σε αυτά τα πλαίσια περιορισμένα. Ακριβώς. Ήθελα να πω λίγο σε ένα άλλο θέμα έτσι, ναι, για λίγο, το οποίο είναι φυσικά πολύ επίκαιρο. Το θέμα της αχρήματης κοινωνίας και των καρτών, διότι εκεί βαδίζουμε, έτσι. Ναι. Και το γεγονός με τον έλεγχο των κεφαλαίων που έγινε πριν από. Πόσο είναι, 1-2 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι κιόλας. Αυτά τα capital controls, τα λεγόμενα. Εκεί αποβλέπουν. Και είχα δει κάποια στιγμή σε κάποιο δημοσίευμα ότι υπήρχε και έγγραφο, δεν μπορώ να πω αν είναι γνήσιο ή όχι, των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, που έδινε εντολή να καταργηθεί το χρήμα στην Ελλάδα. Ναι. Και εκεί πάμε, εκεί βαδίζουμε. Να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος και εδώ, δυστυχώς, είναι και μπλεγμένος και άγεται και φέρεται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως τα συστημικά και ειλικρινά δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι στάση να κρατήσει. Και δυστυχώς δεν λένε τα πράγματα όπως πρέπει να τα πούνε. Όχι, γιατί βεβαίως, μερικοί φοβούνται ότι θα τους αποκαλέσουν γραφικούς με αυτά που θα πούνε. Ναι, το βρήκαμε όπως μας αποκαλούν και εμάς. Ναι, βρήκαμε την ταμπέλα του γραφικού τώρα και σε όποιον δεν μας βολεύει, του την κολλάμε από πάνω και τελείωσε. Έτσι και έτσι. Τα έχουμε, απλώς, τα έχουμε καλύψει λέμε όλα. Τώρα, σας λέμε αυτό που γίνεται γενικώς τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο, ένα παγκόσμιο σχέδιο, το οποίο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πριν. Όλα αυτά προσπαθούν, έχουν σκοπό την έλευση του Αντιχρίστου. Να το πούμε έτσι λίγο ξέρα. Ναι. Αλλά όλο αυτό το σχέδιο για την έλευση του Αντιχρίστου και αυτή την παγκόσμια σκλαβιά που ετοιμάζεται, όλο αυτό το σχέδιο κινείται σε τρεις άξονες. Κινείται σε άξονα, στο πρώτο άξονα είναι ο πολιτικός, ο δεύτερος είναι ο οικονομικός και ο τρίτος είναι ο θρησκευτικός. Ο θρησκευτικός, είπαμε προηγουμένως ότι κινείται, είναι σε δύο υποάξονες που είναι ο διαθρησκειακός συγκριτισμός και ο διαχριστιανικός συγκριτισμός. Πρώτα ενωθούν όλες οι χριστιανικές κατά αυτούς εκκλησίες. Και μετά κατά αυτούς και μετά, θρησκείες, ας πούμε. Όλες οι θρησκείες και να έχουμε έναν Θεό, γιατί όπως λέει και η πανθρησκεία, ότι όλοι, ο Θεός είναι ένας με διαφορετικά ονόματα. Πράγμα το οποίο για μας είναι γελίο, ακριβώς, είναι άτοπο. Εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστό, την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, έτσι, το τριαδολογικό δόγμα και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένος ο Θεός μας. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Στην πολιτική είναι να καταφέρουν να ενώσουν όλες τις χώρες σε μια. Στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση ακριβώς. Και το σημαντικό που θα είναι απόρρια όλων αυτών. Να υπάρχει μια οικονομία. Λοιπόν, σε αυτή μια οικονομία, ένα νόμισμα κοινό στον πλανήτη. Ένα νόμισμα και μια οικονομία που θα ελέγχεται από την παγκόσμια κυβέρνηση. Εννοείται. Έτσι. Ναι, γι' αυτό και η Αποκάλυψη ήταν σαφέστατη μέσα στην. Ο Ιωάννης που λέει μέσα ότι δεν θα μπορεί κανένας να πουλάει και να αγοράζει, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ελεύθερος δούλος. Ακριβώς. Αν δεν έχει τον αριθμό, το χάραγμα του θηρίου. Στο χέρι και στο μέτωπο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κλειδί της ερμηνείας εκεί μέσα στην Αποκάλυψη. Και εκεί βαδίζουν όλα. Μια χρήματη κοινωνία, η οποία θα την περάσουν πρώτα στην κάρτα σου, γιατί όλα δουλεύουν με κάρτες για να εξοικειωθεί ο άνθρωπος, και μετά μια τελική κάρτα που θα τα έχει όλα. Ναι, μα τα capital controls εκεί οδήγησαν. Ακριβώς. Έτσι. Και μετά όλα αυτά θα συμπεριληφθούν μέσα υποδόρια. Και θα γίνει όταν θα έχουν όλα ετοιμαστεί και θα έχει έρθει και ο ίδιος ο Αντίχριστος, τότε πλέον. Θα γίνει και το σφράγισμα. Πριν έρθει ο Αντίχριστος, όλα αυτά θα περιορίζονται σε κάρτες, σε μία κάρτα και σε όλο αυτό το σύστημα να εξελιχθεί έτσι ώστε όταν θα έρθει αυτός να είναι έτοιμο να επιβληθεί. Να είναι έτοιμο να επιβληθεί. Ναι, εντάξει, τώρα έχουν διαφόρων ειδών καρτούλες. Έχουμε γεμίσει από κάρτες. Ναι. Έτσι τις χρεωστικές, τις πιστωτικές, τις υγείας, δίπλωμα οδηγήσεως, ξέρω εγώ. Όλα αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να τα συμπτύσσουν, ας πούμε, σε μία ενιαία. Μα και αυτό έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι όταν θα έρθει αυτή η τελευταία κάρτα, το είχαν πει και πολλοί γεροντάδες φυσικά, όχι μόνο ο Άγιος Παΐσιος, αλλά όταν θα έρθει μία κάρτα που θα τα έχει όλα, αυτή μην την πάρετε σε καμία περίπτωση. Ναι. Διότι και αυτή η κάρτα θα αντιπροσωπεύει εμάς τους ιδίους,
διότι θα είναι η ταυτότητά μας εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς. Και δεν θα μπορεί Ακριβώς. να δουλέψει χωρίς τον δυσόνιμο αριθμό, το 666, και όπως λένε κάποιοι πατέρες, ότι αδία αυτού θα ζούμε και θα κινούμαστε. Πράγμα ναι. απαγορευτικό για τον χριστιανό να έχει τον δυσόνιμο αριθμό στο πιο προσωπικό του έγγραφο. Και χωρίς αυτό να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Όσον αφορά τις ελευθερίες, διότι είναι κάποιοι που λένε ότι είμαι νομοταγής πολίτης, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τι με νοιάζει εμένα αν θα έχω μια κάρτα και θα κινούμε και θα κάνω όλες μου τις κινήσεις με αυτήν. Να σας είναι πω. Πάρα πολλοί που το χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα. Ναι. Εγώ είμαι μια χαρά, λέει, δεν έχω ούτε χρωστάω πουθενά, δεν έχω κλέψει κανέναν, είμαι νομοταγής, δεν με πειράζει, λέει, και, να... και τι έγινε, λέει, άμα με παρακολουθούν μέσω της κάρτας, τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα. Καταρχήν είναι να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Εμείς το κάνουμε για λόγους συνειδήσεως και για λόγους ομολογίας. Ναι. Έχει επεκτάσεις θεολογικές στο θέμα της ελευθερίας, διότι δεν θα μας έφτανε ο χρόνος, πάρα πολύ χρόνος, για να αναλύσουμε το κατ' εικόνα και το καθομοίωση που εμπεριέχεται η ελευθερία του ανθρώπου. Mm-hmm. Και τη στιγμή που ο ίδιος ο Θεός μας πλάσει ελευθέρους, που είναι και στο κατ' εικόνα αυτή η ιδιότητα της ελευθερίας του ανθρώπου, και είμαστε ελεύθεροι ακόμα και να τον αρνηθούμε, ποιος είναι αυτός που έτσι τελικά θα έρθει και θα μας πει ότι εγώ στύμπαινω αυτή την ελευθερία? Είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ιδιότητα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καθομοίωση, αυτό που μας έχει, ναι. που λέμε στην Αγία Γραφή. Είναι ένα θέμα που δεν θα ήθελα να το αγγίξουμε αυτό. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, ναι μεν εμείς δεν φοβόμαστε τίποτε να κρύψουμε σαν χριστιανοί που είμαστε και σαν νομοταγείς πολίτες. Ένας νομοταγής φυσικά δεν έχει να κρύψει τίποτε. Ακριβώς. Αλλά έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το απόρριτο. Έτσι. Το ιδιωτικό απόρριτο. Έτσι. Έτσι. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν είναι τόσο ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, είναι γιατί μας επιβάλλουν αυτόν τον δυσόνιμο αριθμό να γίνονται όλα βάσει αυτού του αριθμού. Δηλαδή, mm-hmm. εμείς σαν Ορθόδοξοι χριστιανοί, έχοντας από την Αποκάλυψη παραλάβει ότι αυτό δεν το δεχόμαστε. Εντάξει, στο χέρι και στο μέτωπο μιλάει η Αποκάλυψη ναι. για το χάραγμα του Αντιχρίστου, ναι. αλλά όμως ο δυσόνιμος αυτός αριθμός αναφέρεται μέσα και σε άλλα χωρία της Αγίας της Αποκαλύψεως και λέει αυτοί που θα εξέλθουν νικητές και εκ του χαράγματος και εκ του αριθμού αυτού. Mm-hmm. Δηλαδή και ο αριθμός από μόνος του αποτελεί άρνηση πίστεως όταν τον πάρεις και δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς αυτό. Ναι. Και είναι εγώ προσωπικά τον αριθμό ο οποίος δεν γίνεται καμία σατανική τελετή αν δεν υπάρχει αυτός. Είναι σήμα κατά τεθέν των σατανιστών. Είναι το ίδιο το όνομα του Αντιχρίστου, δεν το θέλω στην ταυτότητά μου. Μάλιστα. Πολλοί ισχυρίζονται δεν είναι το χάραγμα, και όντως δεν είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο, όμως όταν το πάρουμε στην ταυτότητά μας υπό αυτές τις συνθήκες, αποτελεί άρνηση. Έτσι. Δεν είναι το χάραγμα στο Έτσι. Χέρι και στο μέτωπο, ναι. αλλά τι να το κάνω που εγώ αρνούμε το Χριστό μου και αρνούμε το βάπτισμά μου. Ναι. Και αδεία του Αντιχρίστου, θα πρέπει να πάρω άδεια από αυτόν για να δουλέψω, για να ζήσω, για να κινηθώ. Να μην δουλέψω, να μην ζήσω, να πεθάνω. Να πεθάνουμε, τι θα κάνουμε. Και στο κάτω-κάτω, γιατί πολλοί ρωτάνε και τι θα κάνουμε. Ό,τι κάνουν είναι Άγιοι Μάρτυρες. Ακριβώς. Θα πεθάνουμε, θα ομολογήσουμε και θα συμβασιλέψουμε με τον Χριστό. Δεν βλέπουμε ναι. τη συμβασιλεία με τον Χριστό. Τον Έτσι. Θάνατο. Είμαστε χλιαροί. Είμαστε ψυχροί και χλιαροί. Όπως το λέτε. Γιατί και ας πούμε ότι δεν περνάμε στο στάδιο. Παίρνουμε την ταυτότητα και έρχεται το χάραγμα. Θα κάνουμε την ίδια ερώτηση. Τι θα κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Αφού είναι απαγορευμένο. Ακριβώς. Τότε δεν θα πεθάνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πάντα ανάγονται. Αυτό ήθελα να το πω προηγουμένως. Mm-hmm. Ακόμα και για τον οικουμενισμό και για την αντιμετώπιση του οικουμενισμού και για την αντιμετώπιση του χαράγματος και της κάρτας του πολίτη και γενικά την αντιμετώπιση όλων των πνευματικών ζητημάτων άπτεται της πνευματικής ζωής. Οι χριστιανοί πλέον δεν έχουν πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι όταν έρθω θα βρω την πίστη. Άραγε, ποια πίστη? Έτσι. Το να πιστεύουμε όχι μόνο ορθόδοξα, αλλά να έχουμε και πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι μας λείπει η πνευματική ζωή, μας λείπει η εμπειρία, η ένωσή μας με το Θεό. Και αυτό είναι που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι. Και για να το κάνουμε λίγο πιο λιανά για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν αυτά τα θέματα τα είχαν θέσει στους χριστιανούς των πρώτων αιώνων, θα γελούσανε. Και άμα τους λέγανε τι θα κάνετε με την κάρτα, τι θα κάνετε με τον οικουμενισμό και όλα αυτά, θα λέγανε καλά, τι θα κάνουμε. Έτσι. Δεν θα το συζητούσαν Έτσι. Καν το τι θα κάνουμε, αν θα διακόψουμε την κοινωνία με τον ερετικό πατριάρχη, αν θα πάρουμε την κάρτα, αν θα δεχτούμε το 666.
Είναι ερωτήματα που δεν πρέπει να τεθούν. Ακριβώς. Είναι απαντημένα. Ακριβώς. Και μια τελευταία ερώτηση σας κάνω, Γερόντα, να μην σας κουράσω κιόλας. Εντάξει, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι, έχουμε τις αντιστάσεις μας, έχουμε τις εμπειρίες μας. Η νεολαία, η οποία είναι εντελώς εκτεθειμένη σήμερα, αυτή τι θα κάνει? Και να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε τις προάλλες μία χαζό εκδήλωση στο Ολυμπιακό στάδιο, που λεγόταν έχρωμη ημέρα, νομίζω, Color Day, κάπως έτσι το λέγανε. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Όχι, όχι, πραγματικά ναι. Δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να είναι 2-3 εβδομάδες. Λοιπόν, μπορεί και λίγο περισσότερο. Και κάλεσαν εκεί τους νέους να πάνε και να πετάνε διάφορα χρώματα, σκόνες με διάφορους χρωματισμούς, όπου βαφόντουσαν, ξέρετε, ολόκληροι, γινόντουσαν μία μίξη χρωμάτων. Και αυτό, από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι κάποια ινδουιστική τελετή, η οποία μας ήρθε βεβαίως φυτευτή. Και ποιο ήταν το δώρο, λέει, όλων αυτών που θα πηγαίνανε εκεί πέρα? Από την Εθνική Τράπεζα και τη Visa, σε συνεργασία, βραχιολάκι στο χέρι για χρήματες συναλλαγές. Πολύ το δώρο σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή πήγανε περίπου 30.000... Είναι το από ότι έτσι περίπου 30.000 ναι. παιδιά, ναι, για να με το δώρο, πάρτε το δώρο, ναι. το βραχιολάκι, ναι, 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 ναι. για τις αχρήματες συναλλαγές, το οποίο ναι. θα πάτε μετά σε μια τράπεζα, ναι. σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης. Μπορείς να κάνεις τις συναλλαγές σου χωρίς τίποτα. Να το επισημοποιείς, να το συνδέσεις σε κάποιο ναι, λογαριασμό, ναι, 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 ναι. του μπαμπά ή της μαμάς ή δεν ξέρω, του αδερφού ή της αδερφής, και να κάνεις τις συναλλαγές σου, να περνάς πάνω τα μηχανήματα και να κάνεις τις συναλλαγές σου έτσι. Αυτό είναι τις προάλλες. Είδα βίντεο της εκδηλώσεως, έτσι, για ενημέρωση, και δυστυχώς όλα τα παιδιά φορούσαν το βραχιόλι σε χρωματισμούς, δεν θυμάμαι, είχαν μπλε ροζ, ανάλογα αν ήταν αγόρια, κορίτσια, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχαν. Το είχαν πάρει γιατί ήταν δώρο, ακριβώς. Τι γίνεται εκεί πέρα? Δηλαδή, από εδώ, από το να κάνεις αυτή την κίνηση, μετά που θα θελήσουν να το περάσουν εδώ, ανάμεσα στον αντίχειρα και στο δίκτυ, θα κάνεις αυτή. Τι αυτό, τι εκείνο. Λέει, τα παιδιά είναι έτοιμα, θέλω να πω. Πιλωτικά εφαρμόζεται σε πολλά κράτη και στην Ευρώπη. Ναι, αλλά μιλάμε για Ελλάδα τώρα, έτσι. Για την Ορθόδοξη Ελλάδα. Δεν μιλάμε για τους άλλους, τους φευγάτους. Πόσο Ορθόδοξοι είμαστε. Είναι σωστό το ερώτημα. Που έγινε ένα χρόνο, είχε γίνει αυτή η σύνοδο της Κρήτης, ψευδοσύνοδο, αιρετική σύνοδο της Κρήτης. Και δεν έχει όπως λέμε στην καθημερινή, δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Ναι. Τι θα κάνουν οι νέοι, πείτε μου? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν που είχε πει ο Χριστός, άρα και όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη γη θα βρει την πίστη. Διότι πια δεν ενδιαφέρεται, έχουμε γίνει σάρκες. Δεν έχουμε πνευματική ζωή. Βεβαίως η ευθύνη είναι στους γονείς, έτσι. Και στους γονείς, αλλά και στην Εκκλησία. Στη διοικούσα Εκκλησία. Σίγουρα και εκεί. Έτσι. Και εμάς βαραίνει προσωπικά και κάθε αρεσοφόρο, αλλά ειδικότερα τους επισκόπους. Προσωπικά γιατί... δεν είδα εγώ μία εγκύκλιο για αυτό το θέμα. Και ούτε θα βγάλω. Πόσους επισκόπους έχει η Αττική? Έχει πάρα πολλούς. Τίποτα. Κοιτάξτε, να πούνε ότι αυτό είναι τελετή, ινδουιστική. Ναι. Τι δουλειά έχουν τα Ελληνόπουλα να συμμετάσχουν? Εντάξει, να εξυγχρονιζόμαστε, μην μένουμε στα στάσιμα. Όλα στον εξυγχρονισμό ήταν επομένως, έτσι. Ναι. Στην τεχνολογία, στον εξυγχρονισμό, όλα είναι καλά. Και όπως είπε και ο Πάπας, που έβαλε μια ανακοίνωση, ότι τα τσιπάκια είναι εκ Θεού. Πρέπει να τα πάρετε όλοι σας. Σας δίνω ευλογία. Το ξέρω αυτό, ναι. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο παπισμός έχει περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι. Ότι αφού το λέει ο Πάπας, τι μας ενδιαφέρει εμάς αν το λέει ο Χριστός ότι λέει διαφορετικά? Διότι για να ξέρετε ότι και στην δεύτερη Βατικάνη, στην πρώτη στη δεύτερη Βατικάνη, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μου διαφεύγει. Δεν έχει σημασία. Είχαν πάρει απόφαση ότι ο Πάπας μπορεί ακόμα και τον Χριστό να διορθώσει. Και το Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες. Οπότε τώρα έχουμε και εμείς ένα παπισμό άτυπο ακόμα, οι οποίοι θα πούνε ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Και από τη στιγμή που το λέει Εκκλησία, καλύτερα να κάνουμε λάθος και να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή με τον Επίσκοπο, έτσι. Παρά να είμαστε σωστοί με τον Χριστό και εκτός Εκκλησίας που θα είναι Επίσκοπος. Αυτή είναι η νέα εκκλησιολογία της Συνόδου της Κρήτης εν ολίγης. Μάλιστα. Πολύ, πολύ συμπυκνωμένα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε έτσι ως επίλογο. Ή ως συμβουλή, θέλετε να πείτε ως συμβουλή είναι κάτι... Εμείς δεν έχουμε συνειδήσει να δίνουμε συμβουλές. Απλώς ναι. αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε και με τη ζωή μας είναι ότι ζητάμε την προσευχή όλων των ανθρώπων σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε και... Και εμείς φυσικά προσευχόμαστε για αυτούς, ο Θεός να μας ενδυναμώσει, να τον πάμε μέχρι τέλους.
Γιατί αυτός ο αγώνας κάποια στιγμή με ρώτησε κάποιος και μου είπε κάποιος θεολόγος ότι εντάξει, θα γίνει άχρη καιρού. Εμείς διακόψαμε την κοινωνία με τους αιρετικούς και σκοπεύουμε, αν δεν γίνει Ορθόδοξη Σύνοδος και αν δεν φτιάξουν τα πράγματα, να πεθάνουμε στην διακοπή μνημοσύνη. Και αν χρειαστεί και αν το καλέσουν οι περιστάσεις, να δώσουμε και τη ζωή μας. Βαρύς ο λόγος, αδύναμοι άνθρωποι να το πράξουμε, αλλά αυτό ζητάμε στην προσευχή μας, να, τουλάχιστον να μείνουμε Ορθόδοξοι. Και αυτό λέμε και σε όλους τους ανθρώπους. Μην χάσουμε την πίστη μας. Δεν μας έχουν μείνει πολλά πράγματα. Γιατί αν χάσουμε την πίστη μας, πού θα υψώσουμε τα χέρια μας να προσευχηθούμε? Σε ποιον Χριστό θα ζητήσουμε να βρούμε παρηγοριά? Και σε ποιον Χριστό θα κουρνιάξουμε τις ψυχές μας και θα πέσουμε για να πάρει νόημα η ζωή μας, αυτή η μίζερη ζωή και αυτή η μικρή και τυποτένια και μάταιη ζωή? Πού θα νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας? Όλα αυτά τίθονται μέσα από αυτή την αίρεση. Και αυτό λέμε και στους ανθρώπους, να κολλήσουμε στο Χριστό, στην Ορθοδοξία μας, να μην φοβηθούμε αυτούς που αποκτείνουν το σώμα, αλλά αυτόν που μπορεί να αποκτείνει και το σώμα και την ψυχή, δηλαδή μόνο το Θεό, και να μην κάνουμε πίσω με τίποτε. Γέροντά μου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να σας πω ότι αυτό το βήμα στις δυνατότητες που έχει θα είναι πάντα ανοιχτό, για εσάς οπουδήποτε θέλετε δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μας πείτε ότι θέλουμε να έρθουμε να μιλήσουμε. Και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, διότι ξέρετε, προκύπτουν συνέχεια θέματα. Και το θέμα αυτό του οικουμενισμού και της διακοπής μνημοσύνου και το υποχρεωτικό του κανόνους και ότι τι πρέπει να κάνουμε και με τις κάρτες, είναι ένα θέμα το οποίο, όσο και να το συζητάμε, δεν εξαντλείται. Έγινε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Γέροντα Σάβα Λαβριώτη, έναν, δεν ξέρω, ο οποίος, θα έλεγα, παρά την ταπεινότητά του, ένας σύγχρονος παπαφλέσσας, ο οποίος τολμά, αντιστέκεται και βεβαίως μου εδήλωσε και πριν την έναρξη της εκπομπής ότι είναι και αλεξιπτωτιστής, έχει κάνει και στις καταδρομές και είχε εμπλακεί κατά κάποιον τρόπο και στο σκηνικό τότε των ημείων. Επομένως, αυτό που μπορούμε να συστήσουμε σε όλους είναι τόλμη, αντίσταση, γενναιότητα και συν Θεώ όλα θα πάνε καλύτερα για την πατρίδα μας. Να είστε καλά. Χαίρετε.